τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εσύ. Αδερφοί μου, σήμερον ο κόσμος έλαβε εντολή από τον διάβολο να εγκαταλείψει τον Θεό και να ακολουθήσει τον κόσμο. Σήμερον οι ναοί είναι αδιανοί. Γιατί? Διότι ο κόσμος αντί να δει την ψυχή του βλέπει τον διάβολο. Όλοι θέλουν σήμερα να λύσουν τα προβλήματά τους τα οικονομικά. Σήμερα λέγουν είναι η τελευταία Κυριακή του έτους. Πρέπει να την καρποθούμε, να την πάρουμε. Έβγε σας το λοιπόν, ενώ σου θέλετε να παίρνετε από τον Θεό εκείνα που του ανήκουν, οδηγείτε τα βήματά σας προς την κόλαση. Ας έρθουμε όμως για να ειδούμε τι έγινε το μετά την γέννηση του Κυρίου. Τότε λέγει επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου. Ο Ιερεμίας ήταν ένας από τους μεγάλους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ομίλησε και είπε. Τι είπε? Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραμά. Τι είναι το η λέξη αυτή, το όνομα τούτο το οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος? Είναι ένα μεγάλο όρος το οποίο είναι κοντά στην Βηθλεέμ. Τούτο εδόθη ως κληρονομία στον τελευταίον ιόν του Ιακώβ, τον Βενιαμίν. Και αυτός όταν εγεννήθη, την ημέρα που εγεννήθηκε στον κόσμο τούτον, απέθανε η μητέρα του, η οποία ονομαζόταν Ραχήλ. Και ετάφη εις την Βηθλεέμ. Εκείνο δε το οποίο εχάρισε ο Ιακώβης το παιδί του το Βενιαμίν ή το όλη η περιοχή εκείνη η οποία ανήκε στον Βενιαμίν και την γενεάν του. Τα τέκνα του Βενιαμίν. Και αυτά επλήρωσαν την γέννηση του Κυρίου μας με το αίμα τους. Τα παιδιά τα οποία γεννήθησαν στην γενεά του Βενιαμίν, αυτά τα τέκνα τα βρέφη εκκυλίας μητρώστων επλήρωσαν την γέννηση του Κυρίου μας και ονομάστησαν οι πρώτοι μάρτυρες μετά τη γέννηση του Κυρίου μας. Και η Ραχήλ λέγει, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, ουκ ήθελε παρακληθήνε. Γιατί τα έκλαιε? Διότι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Σκεφτείτε, αδερφοί μου, να βρίσκεστε στην σκηνή εκείνη την φοβερά, όταν ο Ηρώδης είδε ότι ενεπέχθη υπό των μάγων,
θυμώθη λίαν, λέγει, όπως το θηρίο το οποίο βρυχάται. Και έμαθεν από τους μάγους. Οι μάγοι δεν είναι οι μάγοι με την σημερινή έννοια του κόσμου και της αμαρτίας. Μάγοι θεωρούν το οι σοφοί και μορφωμένοι άνθρωποι της τότε εποχής. Εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τα άστρα, αστρονόμοι, αστρονομία, και ήσαν μέσα στην χάρη του Θεού και περίμεναν από καιρού εις καιρόν να λάβουν την πληροφορία ότι εγεννήθη ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Και είδαν τον αστέρα, λέγει, τον οποίον επερίμεναν αυτοί οι μάγοι, τον είδαν στον ουρανό, τον αστέραν αυτό. Ο αστέρας αυτός έλαμπε περισσότερο από τον ήλιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι δεν είναι το αστέρας, είναι το ένας εκ των αγγέλων του Κυρίου, ο οποίος εφώτιζε τους μάγους. Και οδήγησαν τα βήματά τους προς τον τόπο όπου γεννήθηκε ο βασιλεύς των βασιλέων. Και έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, έφτασαν στον βασιλέα, ο οποίος ήταν εκεί και ονομαζόταν Ηρώδης. Και τους επληροφόρησε ο Ηρώδης ότι εγώ δεν έχω καμία ιδέα περί του γεγονότος το οποίο μου μιλείτε. Μου λέγεται ότι γεννήθη ο βασιλεύς. Εγώ είμαι ο βασιλεύς. Και του είπαν οι μάγοι ότι δεν είσαι εσύ ο βασιλεύς. Ο βασιλεύς γεννήθη τώρα. Εταράχτη, λέγει ο Ηρώδης. Και τι έκανε. Εκάλεσε, λέγει, όλους τους γραμματείς και όλους τους φαρισαίους τους οποίους είχε και πληροφορήθη παρά αυτόν το γεγονός. Και εκείνοι του είπαν ότι στην Βηθλεέμ υπάρχει γραμμένον ότι θα γεννηθεί αυτός ο βασιλεύς. Τότε ανεφέρθη προς τους μάγους ο Ηρώδης: «Θεία χάριτη, θεία της χάριτος του Θεού». Και είπεν ο Ηρώδης εις τους μάγους: «Θα πάτε εις την Βηθλεέμ και όταν έβρετε το πεδίο να έρθετε να μου πείτε ακριβώς που είναι για να το προσκυνήσω και εγώ». Έφυγαν οι μάγοι, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και από τα Ιεροσόλυμα έφτασαν στην Βηθλεέμ. Πώς έφτασαν? Ως εκείνη τη στιγμή ο αστέρας, ο φωτεινός, ο οποίος υπήρχε στον ουρανό, εξαλείφθηκε, δεν υπήρχε πλέον άλλος. Όταν όμως έλαβαν την πληροφορία από τον Ηρώδη και ξεκίνησαν δια την Βηθλεέμ, ενεφανίστη πάλι ο αστέρας εκείνος και χάρισαν λία, πολλοί εχάρισαν, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και οδηγούσαν τους μάγους ακριβώς και ήρθε και στάθηκε πάνω από το σπήλιο το οποίο ο Ευαγγελιστής το ονομάζει κατοικία του Κυρίου. Και ήρθαν αυτοί οι μάγοι χαρούμενοι, εισήλθαν μέσα στο σπήλαιο και είδαν το βρέφος και τη μητέρα αυτού, λέγει, και έδωκαν εις αυτό δώρα δια την γέννησή του, χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα. Το χρυσάφι ότι είτο βασιλεύς, Λίβανον ότι είτο ο βασιλεύς των βασιλέων
και ο κυβερνήτης όλου του κόσμου. Και Σμύρνα ότι ήταν αποθαμμένος πλέον, ότι θα απέθνησκε. Αυτά τα τρία δώρα τα οποία έδωσαν οι μάγοι στο βρέφος ήταν τα σημεία της παρουσίας του Θεού στην γη για να σώσει τον άνθρωπο. Επερίμενε ο Ηρώδης να επιστρέψουν οι μάγοι για να του πούν ακριβώς που είναι το πεδίο. Πλην όμως το πεδίο δεν είναι το ένα απλό πεδίο, πεδίο νέων, το οποίο δεν γεννήθη άλλο στον κόσμο όπως εκείνο το πεδίο. Ήταν ο ίδιος ο Θεός, ήταν εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και έλαβε σάρκα, κατέβηκε από τους ουρανούς με τον λόγο τον οποίο είπε η Παρθένος Μαρία, «Γέννητο με κατά το ρήμα σου», μόλις είπε τη λέξη αυτήν, αμέσως κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς και έλαβε σάρκα από τα αγνά αίματα της Πανηγίας μας. Σαρκώθηκε από την αγνή μητέρα, την Παναγία μας. Όταν είδε ο Ηρώδης ότι δεν επέστρεψαν οι μάγοι, διότι τον προειδοποίησε ο άγγελος του Κυρίου να μην επιστρέψουν πίσω στον Ηρώδη. Διάλυσε οδού, λέει, έφτασαν στην χώρα αυτών. Ειδών ο Ηρώδης ότι ενεπέχθη υπό τον μάγο, θυμώθη λία, άφριζε το λιοντάρι ο Λέων της κολάσεως. Είχε μάθει όμως από τους μάγους ότι πέρασαν 2 χρόνια από την ημέρα που φανερώθηκε ο αστέρας και εξέδωκε διαταγή. Ποια διαταγή? Να σφαγώσουν όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω. Από την ώρα που γεννήθησαν από τη μητέρα τους έως 2 ετών να σφαγώσουν όλα. Αδερφοί μου, όσες είστε μητέρες, αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι αν είστε τότε, τι θα γινότανε. Αν είστε τότε να σας πάρουν από την αγκάλι σας τα βρέφη σας και να τα σφάζουν μπροστά σας. Τότε, λέγει, ακούστηκε κλαθμός και οδυρμός, θρήνος, κλαθμός και οδυρμός πόλης. Τότε έκλειαν όλες εκείνες οι μητέρες. Έκλειαν και θρυνούσαν και έσφαζαν τα τέκνα τους στα βρέφη από την αγκάλι τους και έκλειαν και οδύροντο. Ποια ήσαν όμως αυτά τα τέκνα τα οποία έκλειαν οι μητέρες των? Ήσαν εκείνα τα οποία ήταν 2 ετών και κατωτέρω. Μέσα σε αυτόν τον κλαθμό και τον οδυρμό επληρώθη το ρηθένι που η Ιερεμίου του προφήτου, ο οποίος είπε «Θρήνος πολλής και οδυρμός, ο οποίος ακούστη μέχρι το υψηλόν εκείνο βουνό το οποίο ονομάζεται το Ραμά». Ήσαν τόσα πολλά τα κλάματα και τόσος πολύς ο θρήνος που ακούστηκε στο ύψος εκείνου του βουνού. Θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολύς. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής ότι ούκ ήθελε παρακληθήνε, ότι ούκ εσύ. Τι θέλουν να πούν αυτά τα λόγια στον Ιερό Ευαγγελιστή? Ότι οι απόγονοι του Βενιαμίν ή ήσαν ολιγόπιστοι ή δεν επίστευαν ότι τα τέκνα τους υπάρχουν. Ενώ ο Πανάγαθος Θεός εκείνα τα επήρε και τα έβαλε στον θρόνο του. Αδερφοί μου, εδώ θα σταματήσω για να σας δώσω ένα παράδειγμα.
εγνώρισα έναν απλούστατον ιερέα Άγιον, αγράμματος, αλλά πιστός και θεοφοβούμενος. Δεν ήξερε γράμματα πολλά και είδεν αυτό το οποίο γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο και λέγει, «Θεέ μου», λέγει, «πού πήγανε όλα αυτά τα βρέφη?» Κατά την παράδοση 14.000 νήπια σφάγισαν την ημέρα εκείνη. Ο ιερεύς λοιπόν μόλις έφτασε στο σημείο τούτο του Ευαγγελίου έλεγε, «Θεέ μου, τι έγιναν αυτά τα βρέφη, τα αδικοσκοτωμένα, τα αδικοσφαγμένα?» Και παρακαλούσε το Θεό, όπως ήταν μόνος του μέσα στα βουνά και άναβε τα καντιλάκια μέσα στα ερημοκλήσια. Ξαφνικά εδόθη σε αυτόν ύπνος. Έκλεισε τα μάτια του. Και όταν έκλεισε τα μάτια του μετεφέρθη στον θρόνο του Θεού. Και όπως μετά από τη βροχή έρχεται ο ήλιος και εμφανερώνονται εκείνα τα σημεία του ουρανού μετά από τη βροχή, κατά τον ίδιο τρόπο ήταν γύρω από τον θρόνο του Θεού εκείνα τα νήπια, οι 14.000. Τα είχε βάλει ο Θεός ως τους πρώτους μάρτυρας δίπλα από τον θρόνο του. Και είδεν ο απλούς ιερεύς αυτά τα νήπια και λέγει, «Θεέ μου, έχουν τέτοια θέση κοντά σου αυτά τα νήπια, να σφαγούν και άλλα νήπια, να γεμίσει ο θρόνος σου με αυτές τις άγνες ψυχές». Αδερφοί μου, να ήταν έως εδώ η σφαγή των νηπίων. Θα εδοξάζαμε τον Θεό ημέραστα και νυχτός. Δεν είναι ως εδώ όμως η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη. Σήμερα υπάρχουν Ηρώδες πολλοί, μητέρες και πατέρες οι οποίες κατασφάζουν τα τέκνα τους Αχιλλίας Μητρός. Γίνονται νέοι Ηρώδες οι οποίοι σφαγιάζουν τα τέκνα των. Κάθε ένα λεπτό της ώρας με το ρολόι εις όλον τον κόσμο σφάζεται και ένα παιδί χωρίς να γεννηθεί ακόμη. Εκκυλίας Μητρός τα σφάζουν σήμερα οι γονείς. Θεέ μου, όλη η γη είναι βουτυγμένη μες στο αίμα το αθώο. Τι μας περιμένει? Νομίζουμε ότι δεν πληρώνεται η αμαρτία την οποία κάνουμε. Πληρώνεται και παραπληρώνεται. Αδερφοί μου, τι γράφουν οι ιστορικοί δια τον Ηρώδη? Ο Ιώσυπος, ο Βλάφιος, γράφει και λέγει, όταν επέρασαν εκείνη σφαγή, όχι πολύ καιρό λέγει, τότε ο Ηρώδης έπεσε εις φοβερών πυρετών. Επρίστηκε το σώμα του. Έβγαζαν από τις πληγές οι οποίες θα δημιούργησαν ο πυρετός εκείνος σκόλικες οι οποίοι τον κατέτρωγαν και οι πόνοι ήταν αφόρητοι και κάησαν όλα τα απόκρυφα του σημεία και έτρεχε από εκεί σωρός σκολίκων και απέθανε με αυτό το μαρτύριο η κατηραμένη εκείνη ψυχή και οδηγήθηκε στην κόλαση. Αδερφοί μου, ήθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει αυτή τη στιγμή που λέγονται τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου που λέγεται το Ιερόν Κήρυγμα, ήθε να δώσει φώτιση στις μητέρες οι οποίες θέλουν να σκοτώνουν τα παιδιά τους, γιατί τους λέγουν οι γιατροί, λέγει. Είπαν οι γιατροί. Τι είπαν οι γιατροί? Ότι έχει κάτι ελάττωμα
και μόλις ακούσουν αυτή τη λέξη θέλουν αμέσως να σκοτώσουν το παιδί. Μπορεί να τους συμβουλεύει ένας καλός χριστιανός, μπορεί να τους συμβουλεύει ο πνευματικός, δεν ακούνε κανενός. Θέλουν να το σκοτώσουν και καλά το παιδί γιατί έχει βλάβη, λέγει. Πού το είδε ο γιατρός ο άπιστος, πού το είδε? Εδώ έχουμε μαρτυρίες απέραντες ότι πολλά παιδιά εσώθησαν διότι ήκουσαν το πνευματικό τους. Και δεν είχε το παιδί τίποτε και γεννήθηκε στον κόσμο. Και εχάρισαν οι γονείς, εχάρισαν χαρά μεγάλη. Ενώ τους έκλεινε η επιστήμη, η άπιστος σήμερα τους έκλεινε προς τον φόνο του παιδιού. Αδερφοί μου, ήθε ο Παναγαθός Θεός να δώσει φωτισμό στην Ελλάδα του, τουλάχιστον στην Ελλάδα του. Διότι σε όλον τον κόσμο είναι απιστία. Η Ελλάδα όμως έχει πίστην εις τον Θεό. Η Ελλάδα έχει πίστην σταθεράν, πίστην αγίαν, πίστην ορθόδοξο. Ήθε να μην γίνεται ούτε μία έκτρωση σε αυτήν την Ελλάδα μας. Πλην όμως υπάρχουν τα νομοσχέδια τα οποία υπέγραψαν οι Προέδροι. Οι Προέδροι τα υπέγραψαν. Τι υπέγραψαν? Να διαπράττεται η μοιχεία, να διαπράττεται η αμαρτία και τα παιδιά τα οποία θα συλλαμβάνονται να τα φωνεύουν. Να διαπράττεται το αυτόματο διαζύγιο. Να διαπράττεται ό,τι κακό υπάρχει στον τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Θεέ μου, δώσε φώτιση στον κόσμο σου. Δώσε φώτιση. Διότι αυτά τα οποία γίνονται δεν είναι ευάρεστα εις τον Θεό. Αυτά τα οποία γίνονται μπροστά στον Θεό και γίνεται το αίμα αυτό θυσία εις τον χρόνο του Κυρίου. Όλα αυτά τα τέκνα τα οποία σκοτώνουν οι σημερινοί γονείς, όλα μεταφέρονται εις τα νήπια, εκείνα τα οποία επλήρωσαν την γέννηση του Κυρίου μας και έγιναν οι πρώτοι μάρτυρες. Αδερφοί μου, ήθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ελεήσει. Σήμερα όμως πόσοι άκουσαν αυτά τα λόγια? Ελάχιστος ο κόσμος. Οι άλλοι πού είναι? Οι άλλοι εργάζονται για να μην χάσουν το κέρδος της ημέρας αυτής. Όπως ο Φαραώ, όταν του είπαν οι Εβραίοι, δώσε μας 3 μέρες για να υμνήσουμε τον Θεό μας, εκείνος είπε, βαρυνέστοσαν τα έργα του λαού τούτου και μεριμνάτωσαν ταύτα. Προσθέσατε τους, λέγει, έργο πάνω στο έργο που έχουν, για να μην έχουν ώρα για να λατρεύουν το Θεό τους. Και τούτο έγινε και εις εμάς. Δεύτε, είπε ο διάβολος, και καταργήσομεν από προσώπου της γης πάσαν εορτήν και πάσαν πανήγυρι. Να λείψουν όλα αυτά τα οποία ο κόσμος μαζεύεται και λατρεύει τον Θεό. Αδερφοί μου, δεν κλείνουν τα οικονομικά μας προβλήματα με το να παίρνουμε την ημέρα αυτήν και να την εξοικειωνόμεθα. Δεν κλείνουν τα οικονομικά μας προβλήματα, αλλά πληθαίνονται, διότι δεν ευλογεί ο Θεός την προσπάθειά μας. Ήρθε να δώσει φώτιση στον κόσμο να μην ξαναγίνει αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, αλλά να ερχόμεθα εις τον Θεό να τον ευχαριστούμε για τα τόσα καλά που μας εχάρισε, για την τόση του ευλογία που μας έδωσε, για την τόση του μέρημνα, για την τόση του αγάπη που κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Δεν επιτρέπεται να παίρνουμε αυτό το οποίο ανήκει στον Θεό να το εξοικειωνόμεθα εμείς. Στόμεν καλός αδερφοί μου, στόμεν με τα φόβου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μείνει μαζί μας και τη σημερινή ημέρα, η οποία δι' μας δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά
μολυσμένοι από τον άνθρωπο ο οποίος ζητά τα επίγεια, όχι τα επουράνια. Κύριε, αξίωσέ μας εις τούτον τον κόσμο να μείνουμε κοντά Σου, εις την επουράνια Σου Βασιλεία να γίνουμε πληρωνόμενοι. Αμήν.